Προχθές μίλησα σε ένα σχολείο που είχε πολλά πολλά παιδιά και ρώτησα με ευγένεια πού είναι οι ήρωες της παραδοσιακής. Όταν πήγε ένα σχολείο, έλεγε μαθητές, παραϊσκάκες, κολοκοτρώνες και καθόμαστε και βλέπουμε τα παιδιά και συλλογιζόμαστε ποιοι ήταν αυτοί. Γιατί, τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Και ήρθαμε εμείς οι νεότεροι, οι μοντέρνοι, οι προοδευτικοί, και τι είπαμε στα σκουπίδια αυτά. Δεν μας χρειάζονται στις αποδείξεις και κάποτετα. Δεν είναι ντροπή παραδείγματος χάρη σε αυτόν τον ολογικό και τον ολογικό τρόπο, όπως είναι το άλογος, όπως είναι όλες οι ολογικές, που αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τα πάντα και έγιναν το πρότυπο για πολλούς. Να ντρεπόμαστε να τους βάλουμε στο κήπο του σχολείου ή στο γραφείο μας. Οπότε τι περιμένουμε. Πώς μπορούμε να έχουμε αντισώματα στις δυσκολίες μας. Και όταν μάλιστα, δεν το πω και αυτό, υπάρχει σκέψη να κατεβεί από το σχολείο η εικόνα του Χριστού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί οι μουσουλμάνοι και οι άλλοι όταν μπαίνουν βλέπουν τον Σταυρωμένο ή την Παναγία μας. Πού βρισκόμαστε. Και περιμένουμε λύσεις στο πρόβλημα, δεν έχει κανείς. Όποια λύση και να δοθεί έξω από αυτά θα είναι ασπιρίνη. Θα περάσει λίγο ο πόνος και μετά από 10 μέρες θα ξανάρθει πάλι. Αν δεν αλλάξουμε μέσα μας, αν δεν τα καταλάβουμε αυτά και αν δεν ενωθούμε γύρω από αυτήν τη θλίψη, δεν μετράται αυτό το πράγμα. Όπου είναι ο εγωισμός, το εγώ, όπου το πρόσωπο χάνεται, δεν είναι αυτό που λέμε για να περνάει ο λόγος. Χάθηκαν οι αξίες, οι αρχές μας. Πού θα τα πάμε, πού θα τα βρούμε. Οι αξίες δεν είναι αντικείμενο για να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να πάμε 3 κιλά για να τα βάλουμε στην αφαιρετική. Θέλει έρευνα, θέλει θυσία, θέλει αγώνα.